Καλή σας ημέρα, καλά μου πνευματικά παιδιά, αγαπημένοι μου φίλοι. Αύριο 29 Νοεμβρίου, Κυριακή. Ξημερώνει η ημέρα όπου μαρτύρησε ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος στους Αγίους Τόπους, στο Φρέρ του Ιακώβου. Θα ήθελα να κάνουμε μία σύντομη έτσι ξενάγηση, θα λέγαμε νοερός, και ο νους μας να τρέξει κάτω εκεί στους Αγίους Τόπους, στους αγαπημένους μας πατέρες που φυλάσσουν Θερμοπύλας, φυλάσσουν τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα προσκυνήματα όπου βάδισε, πέρασε τα θεοβάδιστα προσκυνήματα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, αγωνιζόμενοι περίπου 100 μοναχοί και ιερομόναχοι, δίνουν τη ζωή τους κάτω εκεί στα Ιεροσόλυμα για να παραμένουν ανοιχτά και να φυλάσσονται υπό τα χέρια των Ορθοδόξων και κάτω από τη σκέπη των Ορθοδόξων Ελλήνων Χριστιανών. Εκεί σε αυτά τα Άγια Μέρη, αδελφοί μου, γνώρισα Αγίους ανθρώπους. Πηγαίνω περίπου από παιδί 15-16 χρονών όταν ήμουν. Και μάλιστα όταν εκλέχτηκε Πατριάρχης ο μακαριστός Διόδωρος, ήμουν τότε λαϊκός, με ζήτησε να με κάνει αρχιδιάκονό του. Και πράγματι έξαρχος τότε του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα ήταν ο πρώην Πατριάρχης Ειρηναίος, ως αρχιμανδρίτης, και μετά είχε γίνει και δεσπότης. Ως αρχιμανδρίτης λοιπόν, επειδή δεν είχα τα χρήματα, μου έβαλε τα έξοδα να πάω να δω και να μιλήσω κάτω με τον Πατριάρχη Διόδωρο, ώστε να με κάνει αρχιδιάκονό του, διότι πάρα πολύ με αγαπούσαν οι αγιοταφείτες πατέρες. Πηγαίνω λοιπόν στα Ιεροσόλυμα με τα έξοδα που μου τα έβαλε ο πρώην Πατριάρχης και έξαρχος τότε ήταν του Παναγίου Τάφου, ο πατήρ Ειρηναίος, ο οποίος αργότερα εκλέχτηκε Πατριάρχης και τον διαδέχτηκε με ονήν Πατριάρχης ο σημερινός. Πήγα τότε κοντά στο Διόδωρο και έμενα επί ένα μήνα συνέχεια στο σπίτι του πατρός Τιμοθέου, νυν Μητροπολίτου Βόστρων, που είναι έξαρχος στην Κύπρο. Με πολύ αγάπη με προσέχανε, με περιποιήθηκαν, αλλά όμως το κλίμα δεν με σήκωνε, δεν μπορούσα να προσαρμοστώ όσο εγώ υποθυμούσε η καρδία μου, και γι' αυτό επέστρεψα και δεν έγινα τελικά εκεί διάκονος, αλλά έγινα εδώ στην Ελλάδα. Όμως γνώρισα πολύ καλά τους πατέρες και έκτοτε κάθε χρόνο, σχεδόν τότε που μπορούσαμε και πετούσαμε και ήταν ανοιχτά τα αεροδρόμια και τα αεροπλάνα, κάθε χρόνο μία ή δύο φορές μαζί με γκρουπ πήγαινα τόσο στους Αγίους Τόπους όσο και στο Σινά, στην Αγία Εκατερίνη. Εκεί λοιπόν μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 1970. Τότε γνώρισα και τον πατέρα Φιλούμενο, τον νυν Ιερομάρτυρα και Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Θαυματουργό Άγιο, διότι τελεί πάρα πολλά θαύματα, ακόμα και μέσα στο μοναστήρι μας, όπου ο πατήρ Ιουστίνος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Φρέατος του Ιακώβ, που έκτισε και τον μεγάλον αυτό ναό της Αγίας Φωτεινής, επωνόματι και του Αγίου Ιουστίνου και του Αγίου Φιλουμένου, ο πατήρ Ιουστίνος μας δώρησε και μας έδωσε το πετραχύλι του Αγίου, το οποίο πολλάκι σε βοδιάζει του Αγίου Φιλουμένου, καθώς και άλλοι πατέρες μας έδωσαν Άγια Λείψανα του Αγίου Φιλουμένου που φυλάσσουμε εδώ στην Ιερά Μονή. Από τότε όμως, όταν μαρτύρησε στις 29 Νοεμβρίου του 1979 ο Ιερομάρτης Φιλούμενος, τον οποίον είχαμε γνωρίσει όπως σας είπα, ένας ευλαβέστατος και πιστός κληρικός, θα πρέπει να σας πω αδελφοί μου ότι το 1994, 15 Δεκεμβρίου, κατασκευάσαμε αυτή την εικόνα του. Είναι η πρώτη εικόνα η οποία κατασκευάστηκε, αγιογραφήθηκε από τους πατέρες της Ιεράς Μονής.
και βρίσκεται μαζί με το Πετραχύλι, μαζί με τα Άγια Λείψανα του Αγίου Φιλουμένου, μαζί με την πρώτη αυτή εικόνα, γιατί είναι η πρώτη εικόνα μέσα στην Ορθοδοξία που πραγματοποιήθηκε και έγινε και αγιογραφήθηκε. Και τιμούμε τον Άγιο κάθε φορά, έτσι και την Κυριακή θα τιμήσουμε τον Άγιο Φιλούμενο εδώ στο μοναστήρι μας. Θα ήθελα όμως, αδέλφια μου, να σας πω και δύο λόγια για τη ζωή του. Ο Άγιος Φιλούμενος ήταν Κύπριος στην καταγωγή και ονομαζόταν το κοσμικό του όνομα Σοφοκλής. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 15 Οκτωβρίου του 1913. Γονείς του ήταν η Ευσεβής, ο πατέρας του Γεώργιος και η μητέρα του Μαγδαληνή. Είχε κι άλλον έναν δίδυμο αδελφό, γιατί γεννήθηκαν δίδυμοι, τον πατέρα Ελπίδιο κατά κόσμον Αλέξανδρο. Και οι δύο από μικροί ξεχώριζαν για την πίστη και την ευλάβειά τους. Γιατί? Διότι είχαν ευσεβείς και ευλαβείς γονείς. Τακτικοί στην εκκλησία, τακτικοί στην νηστεία τους, τακτικοί στις προσευχές τους, τακτικοί στην εξομολόγηση, τακτικοί στη Θεία Κοινωνία. Ήταν παιδιά με πίστη και με ευλάβεια και γι' αυτό ξεχώριζαν από όλους τους άλλους νέους και από νωρίς άναψε η επιθυμία τους να ακολουθήσουν τη μοναχική ζωή. Το 1927, μαζί με τον αδελφό του, ο Σοφοκλής και ο Αλέξανδρος μαζί, έφυγαν και πήγαν με την ευχή των γονιών τους να γίνουν μοναχοί στο Σταυροβούνι της Κύπρου. Εκεί παρέμειναν για 6 χρόνια και οι δύο. Αργότερα, ο έξαρχος τους εκάλεσε να πάνε να τελειώσουν το σχολείο στη σχολή που υπάρχει στα Ιεροσόλυμα, το γυμνάσιο και το λύκειο, που υπάρχει η σχολή Σιών στα Ιεροσόλυμα, η οποία και λειτουργεί μέχρι και σήμερα για παιδιά που θέλουν να πάνε εκεί και να φοιτήσουν γυμνάσιο και λύκειο και να τελειώσουν την εκκλησιαστική αυτή σχολή, που είναι ισότιμη με όλα τα άλλα γυμνάσια και λύκεια. Έτσι βρέθηκαν το 1934 μαθητές στη σχολή και τα δύο αδέλφια στην Αγία Σιών. Το 1937 εκάρισαν και οι δύο μοναχοί. Ο μεν Σοφοκλής πήρε το όνομα Πατήρ Φιλούμενος, ο δε Αλέξανδρος πήρε το όνομα Πατήρ Ελπίδιος. Στις 5 Σεπτεμβρίου του ιδίου χρόνου χειροτονήθηκαν και οι δύο διάκονοι και το 1939 τελείωσαν το γυμνάσιο και το λύκειο του Πατριαρχείου. Ο πατήρ Ελπίδιος όμως δεν έμεινε στα Ιεροσόλυμα. Έφυγε από την Αγία Γη υπηρετώντας σε άλλους τόπους. Ο Άγιος Φιλούμενος όμως παρέμεινε επί 45 συναπτά έτη στα Ιεροσόλυμα μέχρι και την ημέρα του μαρτυρικού του θανάτου. Το 1943 έγινε πρεσβύτερος και αφού πέρασε από διάφορες διακονίες μέσα στο Πατριαρχείο και διορίστηκε σε διάφορες θέσεις, υπηρετώντας παντού με ευθύνη και φόβο Θεού και με πολλή αγάπη προς αγιοταφείτες πατέρες, στις 8 Μαΐου του 1979 μετατέθηκε στο Φρέρ του Ιακώβ, όπου υπηρέτησε εκεί μέχρι και την ημέρα της μαρτυρικής ημέρας εκείνης της κοιμήσεώς του. Στις 29 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, όπου εορτάζεται ο Άγιος Φιλούμενος, που είχε πάρει το όνομα του Αγίου, έκανε τον Εσπερινό ο πατήρ Φιλούμενος. Και εκείνη την ώρα φανατικοί Εβραίοι, ποιοι Εβραίοι, φανατικοί Εβραίοι οι οποίοι μένουν στη Σαμάρια και ήταν από την παλαιά εποχή εκείνοι οι οποίοι πίστευαν ότι ο Θεός πρέπει να λατρεύεται στο όρος Γαριζίν και όχι στο ναό του Σολομώντα. Και γι' αυτό οι Σαμαρείτες δεν τα είχαν καλά με τους Ιουδαίους, ενώ πίστευαν στον ίδιο Θεό και γι' αυτό οι Σαμαρείτες θεωρούνται σαν αίρεση Ιουδαϊκή. Ένας εξ αυτών λοιπόν των Σαμαριτών Ιουδαίων, φανατικός, εψυχνά επλησίαζαν τον πατέρα Φιλούμενο, τον απειλούσαν και του λέγανε ότι το φρέερ του Ιακώβ ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη, το φρέερ του Ιακώβ ανήκει σε εμάς, είναι ο πατριάρχης μας ο Ιακώβ, Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ.
Ναι, αλλά τους απαντούσε ο πατήρ Φιλούμενος ότι ναι, όντως ο Πατριάρχης Αβραάμ, αλλά σε αυτό ήρθε το πηγάδι και κάθισε ο Ιησούς Χριστός και απεκάλυψε δύο μεγάλες αλήθειες. Πού τις απεκάλυψε? Στη Σαμαρίτιδα, στην Αγία Φωτεινή, η οποία 5 άνδρες είχε και συζούσε, αλλά και ο έκτος που συζούσε μαζί της δεν ήταν παντρεμένος. Και οι μαθητές τα έχασαν όταν είδε ότι ο Χριστός συζητούσε με γυναίκα, διότι τότε οι άνδρες δεν ήταν εύκολο δημόσια να ομιλούν με γυναίκες. Και εκεί απεκάλυψε τη ζωή ολόκληρη της Σαμαρίτιδος και της απεκάλυψε και δύο μεγάλες αλήθειες που δεν τις είπε πουθενά αλλού ο Χριστός. Τι, ότι ο ίδιος είναι ο Μεσσίας όταν είπε «Εγώ είμαι ο Λαλόνση», «Εγώ είμαι δηλαδή ο αναμενόμενος Μεσσίας», αλλά είπε και την άλλη μεγάλη αλήθεια ότι ο Θεός είναι πνεύμα και δεν χρειάζεται να προσκυνείται ούτε στο όρος Γαριζίν, ούτε στο ναό του Σολομώντα. Αλλά ο Θεός, επειδή είναι πνεύμα, θέλει η ψυχή και η καρδιά του ανθρώπου να προσκυνεί εν παντή τόπο τον Κύριό της. Έτσι μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, δεν είναι κλεισμένος κάπου και είναι πνεύμα. Δύο μεγάλες αλήθειες του χριστιανισμού και της πίστεώς μας. Εκεί λοιπόν του λέγανε φύγε, αλλά δεν έφευγε ο πατήρ Φιλούμενος. Όπως το ίδιο απειλούν και σήμερα και εκεί, αδελφοί μου, πλέον όλη η Σαμάρια και η πόλη εκεί είναι μουσουλμανική και ο μόνος θα λέγαμε χριστιανός ορθόδοξος είναι ο πατήρ Ιουστίνος, ένας ήρωας, μοναχός, ιερομόναχος, αυτός που μας έδωσε και το πετραχύλι και έχουμε του Αγίου, ο οποίος έκτισε αυτόν τον μεγάλο, μεγαλοπρεπή, ένα κάλος πραγματικά, ένας πανέμορφος ναός, επωνόματι της Αγίας Φωτεινής, πάνω από το φρέερ του Ιακώβ, και με πολύ αγάπη δέχεται πάντοτε όλους μας όταν πηγαίνουμε εκεί να προσκυνήσουμε. Εκεί λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος έχει δεχθεί και αυτός ούκο λίγες απειλές, ούκο λίγα μαχαιρώματα, αλλά και έγινε απόπειρα πολλές φορές και αυτινού να τον δολοφονήσουν και παραλίγο να είναι και αυτός μάρτυρας της εκκλησίας μας. Είναι όμως ομολογητής. Ομολογεί, αδέλφια μου, ομολογεί εκεί την πίστη μας και την ορθοδοξία μας. Ομολογεί εν μέσω Εβραίων και Μουσουλμάνων την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι πνεύμα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Μεσσίας που ήρθε να σώσει την ανθρωπότητα. Οι Εβραίοι, όταν τους τα έλεγε αυτά ο πατήρ Φιλούμενος, του τη φύλαξαν και στις 29 Νοεμβρίου, η μέρα της εορτής του, το απόγευμα στον Εσπερινό, με τσεκούρια κατέβηκαν κάτω και τον κατακρεούργησαν. Του κόψαν τα χέρια, τα δάχτυλα, τον χτύπησαν στο κεφάλι με το τσεκούρι και φεύγοντας για να μην αφήσουν αποτυπώματα, πέταξαν και μία βόμβα. Είναι τρομερά τα όσα ο πατήρ Σοφρόνιος, όταν πήγε να τον ντύσει 5 ημέρες μετά, γιατί τον είχαν πάρει για νεκροψία, ότι το σώμα του μαρτυρεί ήτανε εύκαμπτο και ζεστό. Εύκαμπτο και ζεστό. Τον έντυσε, ενώ ο άνθρωπος γνωρίζουμε ότι σε λίγες ώρες παγώνει και κοκαλώνει, όπως και όλοι όσοι πεθαίνουν, είτε ζώα, είτε πτηνά, είτε άνθρωποι, παγώνουν και κοκαλώνουν. 5 μέρες μετά από την νεκροτομή ήτανε, αδέλφια μου, όταν το δώσανε το νοσοκομείο και τον έντυσε ο πατήρ Σοφρόνιος, ευωδίαζε το λείψανό του κατά τη μαρτυρία του. Ήταν εύκαμπτο και την ίδια ευωδία και χάρη έχει μέχρι και σήμερα. Επίσης, την ώρα που μαρτυρούσε ο αδελφός του, ο πατήρ Ελπίδιος, ο οποίος εκοιμήθηκε αυτός τώρα προσφάτως, μαρτυρεί και λέει ότι την ώρα του μαρτυρίου του άκουσε φωνή που του είπε «Αδελφέ μου, με σκοτώνουν, προσδόξαν σε Θεού, σε παρακαλώ μην αγαναχτίσεις με τους δολοφόνους μου». Σκεφτείτε ότι αυτή τη φωνή την έβγαλε ο πατήρ Φιλούμενος «Αδελφέ μου, με σκοτώνουν». Και ο πατήρ Ελπίδιος, ο δίδυμος αδελφός του, ήταν στο Άγιον Όρος
και άκουσε τη φωνή του, του αδελφού του, και το ομολόγησε ότι ο αδελφός μου τον σκοτώνουν, γίνεται μάρτυρας, προσδόξαν Θεού, μου είπε. Και πράγματι, αδελφοί μου, τον σκοτώσανε. Έκτοτε το λείψανό του μεταφέρθηκε στην αρχή στη σχολή της Σιών για πολλά χρόνια. Σήμερα το ευαδιάζουν Άγιο Λειψανό του, ευρίσκεται μέσα στο ναό της Αγίας Φωτεινής εκεί στη Σαμάρια, όπου αξίζει όποτε μπορείτε να πάτε να προσκυνήσετε και εκεί να πάρετε και την ευχή του καλού ποιμένα όπου υπάρχει του πατρός Ιουστίνου, τον οποίον σεβόμεθα, εκτιμούμε και αγαπούμε. Ευχόμεθα η χάρις του Θεού, του Αγίου Φιλουμένου, του Μάρτυρος, όπου όπως σας είπα, εδώ στο μοναστήρι μας έχουμε και Άγια Λειψανά του, έχουμε και το πετραχύλι του και την πρώτη εικόνα η οποία αγιογραφήθηκε το 1994. Πριν καν ανακηρυχτεί Άγιος επισήμως. Και είχαμε κυκλοφορήσει και αυτό το φυλάδιο, αυτή την εικόνα όπως τη βλέπετε την είχαμε κυκλοφορήσει τότε εκείνη την περίοδο και την προσφέραμε δωρεάν κάτω στους Αγίους Τόπους, στο φρέαρ του Ιακώβ, ώστε να τη δίδει ο πατήρ Ιουστίνος στους ευλαβείς προσκυνητές εκεί που πηγαίνουν. Αδελφοί μου, αυτόν τον Άγιο γιορτάζουμε αύριο, ο οποίος κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις όταν τον επικαλούμεθα και όταν βρισκόμεθα σε κίνδυνο. Ο πατήρ Ιουστίνος μαρτυρεί ότι πολλάκις όταν κινδύνευσε, εμφανίστηκε ο Άγιος Φιλούμενος και κατετρόπωσε τους διώκτας και δολοφόνους του πατρός Ιουστίνου. Αλλά και άλλοι άνθρωποι δίδουν μαρτυρίες ότι ο Σάκης κινδυνεύσαν και επικαλεστήκαν τον Άγιο Φιλούμενο, έτρεξε ο Άγιος Φιλούμενος και τους βοήθησε. Θα ήθελα να αναφέρω στην αγάπη σας ένα θαύμα που βίωσα με τον Άγιο Φιλούμενο όταν με καλέσανε ο πατήρ Κοσμάς από την Αγγλία και πήγα στην ενορία του. Εκεί με τα λείψανα του Αγίου Φιλουμένου και με το Άγιο Επιτραχύλιόν του. Εκεί λοιπόν κάποια Κύπρια αδελφοί βρισκότανε άρρωστοι βαριά στο νοσοκομείο το Queen Elizabeth. Ο πατήρ Κοσμάς τηλεφώνησε την προϊσταμένη του νοσοκομείου εάν μπορεί να έρθει μαζί με εμένα και τον μοναχό που μου συνόδευε, τρεις δηλαδή, εάν μπορούμε να πάμε να προσκυνήσει το Άγιο Επιτραχύλιο του Αγίου Φιλουμένου οι ασθενείς. Μας είπανε ελάτε. Πράγματι πήραμε το Άγιο Πετραχύλι του, τη Λειψανοθήκη του Αγίου και φτάσαμε στο Queen Elizabeth. Όταν φτάσαμε και πήγαμε να μπούμε, να προχωρήσουμε μέσα στο νοσοκομείο και να φτάσουμε στη συγκεκριμένη πτέρυγα, ο πατήρ Κοσμάς που μίλαγε άπτεστα τα αγγλικά, η προϊσταμένη του λέει, σας είπαμε ότι μέχρι τρεις μπορείτε να περάσετε μέσα. Και, μα λέει, τρεις είμαστε, λέει ο πατήρ Κοσμάς. Του λέει, δεν καταλάβατε, είστε τέσσερις και μη με κοροϊδεύετε. Ξέρω και μετράω, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Πατήρ Κοσμάς λέει, θα με τρελάνετε. Σας είπα ότι είμαστε τρεις. Και τότε καταλαβαίνω ότι δίπλα μας ευρίσκεται ο Άγιος Φιλούμενος που μας συνόδευε. Εκείνη η προϊσταμένη να φωνάζει και να ορίεται ότι ο τέταρτος δεν μπορεί να μπει. Του λέω, πάτερ Κοσμά, είναι δίπλα μας ο Άγιος Φιλούμενος. Αυτόν βλέπει. Πες της θα μπούμε μόνον οι τρεις μέσα. Και αφού είπαμε ότι θα μπούμε μόνο οι τρεις, πράγματι περάσαμε εγώ, ο μοναχός που μας συνόδευε και ο πατήρ Κοσμάς, και αυτομάτως πέρασε και ο Άγιος Φιλούμενος μαζί. Όπου όταν πλησιάσαμε και σταυρώσαμε την ασθενή την Κύπρια, ευωδίασε όλος ο τόπος με το πετραχύλι. Και αναχωρήσαμε, αδελφοί μου. Εδώ έχουμε, βλέπετε, την παρουσία, ζωντανή παρουσία του Αγίου Φιλουμένου. Αυτή η ιστορία, το θαύμα αυτό, αδελφοί μου, θα το βάλουμε και σε link στην περιγραφή, ακριβώς να το διαβάσετε πώς έχει και πώς έγινε το θαύμα του Αγίου Φιλουμένου. Δοξασμένο το όνομά του, διότι είναι πολύ θαυματουργός, σκέπει, ευλογεί και μας προστατεύει.
αυτόν τον Άγιο να τον επικαλείστε. Εορτάζει την Κυριακή και κάθε χρόνο γιορτάζει 29 Νοεμβρίου. Εμείς θα κάνουμε μικρό πανηγύρι εδώ. Και λόγω των συνθήκων που επικρατούν, όπως γνωρίζετε, θα είμαστε οι πατέρες και θα τον τιμήσουμε και θα τον γιορτάσουμε. Αλλά και εσείς όπου μπορείτε και όποτε μπορείτε να έρθετε να προσκυνήσετε την πρώτη θαυματουργό εικόνα του, το Άγιο Πετραχύλι του και τα Άγια Λειψανά του. Όσοι από εσάς δεν μπορείτε φυσικά να πάτε στους Αγίους τόπους αυτή την περίοδο. Να είστε καλά αγαπητοί μου αδελφοί. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας εκεί που λέγει εγγραφή, να γραφτείτε, να ανεβάσετε και αυτή την ομιλία μας στο Facebook και να διαδοθεί σε όλους προς τιμήν του Αγίου Φιλουμένου, ώστε να τον γνωρίσει ο κόσμος αυτόν τον θαυματουργό ιερομάρτυρα πατέρα Φιλούμενο και να δοξάζεται το όνομα του Θεού που και στις ημέρες μας υπάρχουν μάρτυρες και Άγιοι. Και πράγματι οι Άγιοι Τόποι μας δίδουν μαρτυρίες πολλές με τους καλούς πατέρες που αγωνίζονται εκεί, οι επίσκοποι, ο Πατριάρχης και όλοι όσοι αγωνίζονται εκεί με τους μοναχούς για να κρατούν το λάβαρο της Ορθοδοξίας μας, της πίστεώς μας ψηλά. Σας ευχαριστώ και πάλι μέσα από το μοναστήρι του Τρικόρφου εδώ στη Φωκίδα, όπου σας περιμένουμε να έρθετε όταν μπορέσετε να προσκυνήσετε εδώ τους Αγίους μας και τον Άγιο Φιλούμενο. Ευχαριστώ την αγάπη σας για κάθε βοήθεια που μας κάνετε προς την Ιερά Μονή μας. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα νεότερο βίντεο. Καλή σας ημέρα και καλή πανήγυρη προς τιμήν του Αγίου Φιλουμένου να έχουμε. Καλή σας ημέρα.